τα άλλα μικρά κόμματα, τώρα μικρά, δεν ξέρω, μπορώ να προβλέψω, που έχουν δημιουργηθεί από διαρροές των μεγάλων κομμάτων. Ναι. Που υποτίθεται ότι φεύγοντας κάποιος από το μεγάλο κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, διαφωνεί με την πολιτική, βλέπει αυτό που και εσείς βλέπετε, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, και κάνει ένα άλλο κόμμα, ναι, δικό του. Ναι. Τι τύχη έχουν, τι μέλλον έχουν? Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς βλέπαμε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα από το 85. Δηλαδή, εκτός από εμάς και πολλοί άλλοι το βλέπαν αυτό. Η φούσκα, ας πούμε, που έσκασε τώρα, ξεκίνησε λίγο μετά την πρώτη κυβέρνηση του συγχωρεμένου του Τσοβόλα Δοστόλα, έτσι, για να γραφτεί στην ιστορία κάθε άνθρωπος με αυτά που το αξίζουν. Αυτά δεν τα βλέπαν. Δηλαδή, όταν ο Φλωρίδης, για παράδειγμα, ο οποίος έφυγε και καταφέρεται κατά του ΠΑΣΟΚ, άκουγε τον Γιώργο να λέει «λεφτά υπάρχουν», γιατί δεν είπε «αρχηγέ, δεν υπάρχει μία», γιατί δεν το είπε αυτό? Γιατί δεν αναρωτήθηκε κάποιος όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στην κεντρική πολιτική σκηνή, πόσους υπαλλήλους έχει αυτό το μαγαζί? Δηλαδή, αυτοί διοικούσαν την Ελλάδα. Αυτό που έκανε τώρα ο Ραγκούσης και μέτρησε επιτέλους πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, επί 35 χρόνια ήταν αναπάντητο. Δεν ήξερε για τα ρουσφέτια, δεν ήξερε για τις μαϊμούδοαναπηρικές. Κανένας δεν πήρε χαμπάρι από αυτά ποτέ. Δηλαδή, δεν με πείθη ένας εσχάτος ανανύψας που είδε τη διαφθορά και πω απεταξάμην, γιατί δεν το έλεγε νωρίτερα? Θεωρούμε δηλαδή ότι αυτές οι κινήσεις, παρότι απέχουν από την παρασιτοκρατία η οποία ζει και βασιλεύει στα δύο μεγάλα κόμματα ακόμα, έχουν ένα έλλειμμα ηθικό. Πώς το κάνουμε? Εμένα δεν με πείθουν, δεν ξέρω αν πείθουν εσάς. Υπάρχουν και άλλα κόμματα βέβαια που προέρχονται από στελέχη, που έχουν πάρει υπουργικές θέσεις στο παρελθόν. Πιστεύετε ότι αυτοί μπορούν να έχουν αλλάξει, να έχουν βγει από το σύστημα που μέχρι τώρα υπηρετούσαν? Κοιτάξτε, επειδή ξέρω αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν κάτι καλό, ας πούμε, μέσα από τους κομματικούς μηχανισμούς. Θέλω να πάμε στο λόγο που έφυγαν. Πιστεύετε, ναι, ότι έφυγαν για να κάνουν κάτι καλύτερο, κάτι καινούργιο, ή επειδή εκεί που βρίσκονταν δεν τους δόθηκε η προσοχή που έπρεπε ή δεν αξιοποιήθηκαν? Ναι. Ο καθένας κρίνεται κατά περίπτωση. Δηλαδή, ο Μάνος, για παράδειγμα, ο οποίος υπήρξε και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, πολύ νωρίς είπε αυτά που τώρα είναι κοινός τόπος. Είναι διαφορετική περίπτωση. Άλλοι, οι οποίοι την τελευταία στιγμή έφυγαν, τι να κάνουμε, κρίνονται διαφορετικά. Δηλαδή, ο καθένας έχει την ιστορία του. Και στελέχη τα οποία δεν ήταν αυτό που θα λέγαμε πρώτης γραμμής και πάλεψαν να αλλάξουν αρκετά πράγματα και δεν τα κατάφεραν και αποχώρησαν, είναι άνθρωποι με τους οποίους μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δηλαδή, μπορούμε να συνεννοηθούμε με όποιον δεν λέρωσε τα χέρια του, να σας το πω έτσι απλά.